Τη δική τους πρόταση αναδιαμόρφωσης και αναβάθμισης των λουτρών στην περιοχή της Τραϊανούπολης διατυπώνουν τα μέλη του δικτύου Αλεξανδρουπολιτών. Τα μέλη προχώρησαν στη διαμόρφωση φακέλου για την αξιοποίηση του χώρου, ο οποίος σύμφωνα με τους ίδιους δύναται να εξυπηρετεί 500 έως και 1000 άτομα την ημέρα, ύστερα από τις κατάλληλες παρεμβάσεις στις υποδομές. Τα ιαματικά λουτρά εμείς προτείνουμε να γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εξωτερικού και δίνουμε και ένα παράδειγμα της Γαλλίας, της Νοτιού Γαλλίας, όπου σε μια νότιο-δυτική πόλη της Γαλλίας υπάρχει ένα θεραπευτήριο το οποίο έχει κατασκευαστεί και 5.000 περίπου άτομα την ημέρα μπορούν να έχουν αυτά τα θεραπευτικά, τις θεραπευτικές δυνατότητες, και είναι η πόλη Σετ και πιο συγκεκριμένα κοντά εκεί Μπαλαρίκ, και προτείνουμε ώστε να γίνει κάτι παρόμοιο και να προχωρήσει και ενδεχομένως και με αδειοποίηση των χωρών, των πόλεων αυτών. Αυτές οι δυνατότητες μπορούν να συνδυαστούν και με την λασποθεραπεία, αλλά και με την αθλητική ιατρική, και η επόμενη μας πρόταση θα αποτελεί συμπλήρωμα αυτής με ένα δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων που μπορούν να γίνουν και στην περιοχή, αλλά και γενικά στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Τα μέλη του δικτύου προτείνουν τη διαμόρφωση των υποδομών, όπως αυτές μπορούν να συνδυαστούν και να προσφέρουν στον τομέα του ιαματικού τουρισμού με τη διαμόρφωση προγράμματος τουριστικών διαδρομών και την προσέλκυση επενδύσεων. Το Δίκτυο Αλεξανδροπολιτών είναι ένας μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός πολιτών με στόχο την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Οι προτάσεις, ναι, έχουμε. Συγκεκριμένα νομίζουμε ότι μπορεί να μπει στο ΕΣΠΑ και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά υπάρχουν και τα ιδρύματα όπως Νιάρχου κτλ., οι οποίοι κάνουν χρηματοδοτήσεις. Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι να υπάρχει θέληση των τοπικών φορέων για να προχωρήσουν και να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο φάκελο που μπορούμε φυσικά να τους βοηθήσουμε εμείς, γιατί αυτό κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει και πιο εμπεριστατωμένος φάκελος, τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει ο Δήμος όποτε θέλει, τον δίνουμε αφιλοκερδώς, και αυτές τις προσπάθειές μας γίνονται όλες με αυτό το σκοπό της βοήθειας των φορέων αλλά και των ατόμων και των συλλόγων ή και των πολιτών.